Το καρτέλ, το καρτέλ για τις τιμές, αλλά ας αφήσουμε, όμως, ας αφήσουμε όμως τον μικρό παραγωγό να βγάλει την αξία του στην τοπική κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση τον κύριο Μωραΐτη. Καλημέρα, Θάνο. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μωραΐτης, σε πάση περιπτώσει, ή και εμείς γενικότερα, ο κύριος Μωραΐτης, τώρα, σε πάση περιπτώσει, λέμε κάτι που ο κύριος Μαρκόπουλος το προσπέρασε και είναι και ένα θέμα για τα μνημόνια κτλ. Εκτός από τη ζημιά που κάνει το μνημόνιο με τις ρυθμίσεις σε επίπεδο μισθών κτλ. Αριθμών. Ακυρώνει παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Και ένα δείγμα είναι αυτό. Καμία δεν ακυρώνει. Ακυρώνει στη δικιά σας είναι... θεωρία. Όχι, όχι, όχι. Μα εδώ κοιτάξτε, κύριε Μαρκόπουλε, στην προκειμένη περίπτωση για το γάλα, που είναι και επίκαιρο. Ο κύριος Τσαφτάρης λέει δεν το έχω δει το τελικό σχέδιο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Χαρακόπουλος διαφωνεί. Υπάρχουν ενστάσεις από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που διαφωνούν και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η ουσία είναι. Ποιον θέλει να. Ποιο πρόβλημα... Δεν έχει μιλήσει καθόλου η κυρία Μακρύ. Ποιο πρόβλημα δεν έχει μιλήσει καθόλου η κυρία Μακρύ. Εγώ είπα προλίγο ότι αυτή η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ προσφέρει συμφέροντα. Κυρία Μακρύ, κυρία Μακρύ. Καταρχήν θα έπρεπε και να πούμε δύο λόγια. Σημείωση ότι αφού είχα τον κύριο Κεδίκογλου τόση ώρα, νομίζω ότι θα έπρεπε να δω.